Τώρα, τι πρόκειται να αλλάξει πάνω σε αυτό το πλαίσιο? Υπάρχει, όπως προαναγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, ένα πλάνο να συνδεθεί το ποσό του επιδόματος, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο από την έναρξη καταβολής του, με τον αριθμό των ετών ασφάλισης που έχει ο ασφαλισμένος και με τις τελευταίες αποδοχές που είχε πριν καταστεί άνεργο. Αχα. Αυτό μπορεί να αυξήσει το ποσό του επιδόματος ανεργίας και να το φτάσει ακόμα και σε υπερδιπλάσιο ποσό από τα 509 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σήμερα. Να το φτάσει δηλαδή και στο ποσό των 1.100 με 1.200 ευρώ. Αυτό μάλλον θα είναι το άτατο όριο που θα υπολογιστεί. Αλλά αυτό θα ισχύσει μόνο για 3 μήνες και μετά θα επανέλθει στο ελάχιστο ποσό, το οποίο είναι 55% του κατώτου ημερομισθού όπως ισχύει σήμερα και συνολικά 509 ευρώ το μήνα όπως ανέφερε αρχικώς. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και έχει ως στόχο να μην είναι κίνητρο για τον άνεργο η επιδότηση λόγω ανεργίας και αντίθετα να υπάρχει μια πρημοδότηση αυτών που έχουν πολλά αίτια ασφάλισης ή είχαν καλές αποδοχές και για λόγω κάποιων συγκυριών βρέθηκαν στην ανεργία. Για να τους δώσει έναν αέρα για 2-3 μήνες μάλλον, ακριβώς, για να μπορούσαν να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις, ναι, που ενδεχομένως έχουν αποκτήσει. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, διότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που είναι κοντά στη σύνταξη και ξαφνικά μένουν άνεργοι. Προφανώς είναι πολύ σωστό αυτό, έτσι. Ακριβώς. Το περιμένουμε μέχρι τέλος Ιουνίου. Ωραία. Έτσι, βέβαια, έχουμε αλλαγή στο Υπουργείο Εργασίας στην ηγεσία, αλλά νομίζω ότι θα έχει δρομολογηθεί. Mm-hmm. Προχωράμε. Βεβαίως. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι αυτό των αλλαγών που επίκυνται στις συντάξεις χειρίας. Ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει και τους δικαιούχους τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτό που έλεγε και ο Γιώργος, ότι έχουν να διαχειριστούν έτσι κι αλλιώς το πένθος τους οι άνθρωποι. Ακριβώς. Και παρόλα αυτά έτσι αδικούνται και από αυτή την άποψη. Να θυμίσω ότι με τον 43-87 του 16 το ποσό των συντάξεων χειρίας είχε περισταλεί στο 50% τη συντάξεω των θανόντων. Μετά ανέβηκε στο 70% με το 46-11 του 19. Βγήκε μία εγκύκλειος το Δεκέμβριο του 21 από τον Υφυπουργό Εργασίας που έλεγε ότι ναι, μεν παίρνουν το 70%, αλλά δεν μπορούν να παίρνουν δεύτερη εθνική. Δηλαδή, αν παίρνουν σύνταξη χειρίας και σύνταξη γύρατος, θα πρέπει η δεύτερη σύνταξη να είναι μόνο ανταποδοτική και να μην παίρνουν δεύτερη εθνική. Αυτή η εγκύκλειος δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Με αποτέλεσμα. Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω, κύριε Τσιπέρινα, αν μια γυναίκα, γιατί κυρίως γυναίκες είναι. Ναι. Και να το παραδεχτούμε κιόλας εμείς, ενώ εσείς και εγώ, ότι είναι πιο ανθεκτικές οι γυναίκες στη ζωή. Είναι γεγονός. Περισσότερο. Είναι γεγονός. Αν λοιπόν μια γυναίκα παίρνει σύνταξη, έχει σύνταξη, χάσει το σύζυγό της, πάρει και 70% από την κύρια του σύζυγου της. Για 3 χρόνια. Για 3 χρόνια. Τώρα θα πρέπει να τις κρατήσουν από την εθνική, από τη σύνταξη που έπαιρνε τη δική της. Θα πρέπει αναδρομικά να τις κρατήσουν. Δηλαδή. Θα το εξηγήσω. Εξηγήστε το. Είναι 70% για 3 χρόνια. Μετά την πάροχη της τριετίας, η χείρα που εργάζεται ή συνταξιοδοτείται χάνει το 50% της σύνταξης χειρίας. Από 70% πάει στο 35%. Αυτό δεν έχει εφαρμοστεί σε όλη του την έκταση, σε όλους τους. Παρόλο που θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2020 και τώρα απεργάζεται λόγω των αντιδράσεων που θα προκύψουν η κυβέρνηση ένα σχέδιο σε 2 επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι να επιλέγει η χείρα ή ο χείρος ποια από τις 2 συντάξεις θα περικοπεί κατά 50%, δηλαδή η γύρατος ή η χειρίας, ή να γίνει η περικοπή μόνο στο σκέλος της εθνικής σύνταξης. Θυμίζω ότι η σύνταξη, κάθε σύνταξη έχει 2 σκέλη. Η εθνική σύνταξη που είναι 425 ευρώ εάν συντρέχουν κάποιοι συγκεκριμένοι όροι και η ανταποδοτική που είναι ένα γινόμενο. Και αναδρομικές περικοπές. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη και δεδομένου ότι η εφαρμογή της διάταξης ανατρέχει στον Οκτώβριο του 20, ενδέχεται να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση, αν δεν υπάρξει διαφορετική νομοθέτηση, να τους γίνουν κρατήσεις σε βάθος 3,5 ετών. Έτσι, αυτό είναι κάτι απευκταίο. Οπωσδήποτε θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη του θέματος. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, μια στιγμή να θίξω ένα θέμα στη συντάξη αναπηρίας που έχει προκύψει. Διότι με τον 5078 του 23 θεσπίστηκε ότι οι ανάπηροι μπορούν να παίρνουν σύνταξη και να συνεχίσουν να εργάζονται. Έχει προκύψει όμως το εξής θέμα. Ενώ ο νόμος λέει ότι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται, δεν υπάρχει πρόληψη για τους υποψήφιους συνταξιούχους. Δηλαδή, κάνω εγώ τώρα αίτηση λόγω αναπηρίας και ταυτόχρονα συνεχίζω την απασχόλησή μου. Λέει λοιπόν ο ΕΦΚΑ, έχει βγάλει μια εγκύκλιο και λέει: οι υποψήφοι δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Θα διακόψουν
και θα ξαναξεκινήσουν μόλις πάρουν τη σύνταξη. Αυτό είναι ένας παραλογισμός που πρέπει να σταματήσει. Πώς, για ποιο λόγο και πόσο θα πάρει αυτό από σε θέμα γραφειοκρατία? Αυτό θα πάρει κάποιους μήνες. Για ποιους τους διαβεβαιώνει ότι θα επαναπροσληφθούν? Ακριβώς. Είναι ένας παραλογισμός που πρέπει να εκλείψει. Και χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση ή διευκρινιστική εκκλήψη. Ορθώς το επισημαίνετε, κυρία Μεθενίτη. Πάμε σε εσάς τώρα να δούμε τις παγίδες των φορολογικών δηλώσεων του 2024. Γιατί σιγά μου και δεν υπήρχαν κιόλας. Βέβαια, να ήταν, μου επιτρέπετε μόνο ένα σχόλιο πριν, γιατί σχετικά με το επίδομα ανεργίας, να πούμε ότι αν τα εισοδήματα τα συνολικά μας από μισθούς που έχουμε όλη τη χρονιά είναι πάνω από 10.000 ευρώ, το επίδομα που παίρνουμε φορολογείται και αυτό. Μην το ξεχνάμε. Οπότε όσο αυξάνεται το επίδομα που θα πάρουμε, είναι πολύ πιθανό να αυξάνονται και οι κρατήσεις που θα έχουμε. Άρα τα καθαρά τώρα μειώνονται πάλι. Αν έχουμε εισόδημα πάνω από 10.000, ναι, θα έχουμε φορολόγηση και για το επίδομα ανεργίας το οποίο πρόκειται να λάβουμε. Τώρα να δούμε τις παγίδες που έχουμε στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, αυτές που έχουμε κυρίως κάθε χρόνο, συνήθως κάθε χρόνο, αλλά και φέτος. Πρώτη μεγάλη παγίδα είναι τα τεκμήρια. Πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό. Εάν έχουμε δαπάνες διαβίωσης οι οποίες δεν δικαιολογούνται, θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να καταφέρουμε να τις καλύψουμε για να μην πληρώσουμε παραπάνω φόρο. Κυρίως η βασική πηγή με την οποία μπορούμε να τα καλύψουμε αυτά, βέβαια, είναι εισοδήματα από προηγούμενα έτη με τους κωδικούς ανάλωσης 787 και 788, που εκεί μπορούμε να σημειώσουμε τα απαιτούμενα ποσά έτσι ώστε να μην πληρώσουμε παραπάνω φόρο. Πολύ μεγάλη προσοχή εδώ και στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει διαδικασία κάλυψη των τεκμηρίων σε αυτή την περίπτωση. Οπότε είναι πολύ πιθανό κάποιο να κληθεί να πληρώσει περισσότερο φόρο, ενώ δεν πρέπει να τον καταβάλει. Δαπάνες με τραπεζικό μέσο. Πολύ μεγάλη προσοχή και εδώ. Σε περίπτωση που κάποιο δεν συμπληρώσει τα ποσά στη φορολογική του δήλωση, θα κληθεί να πληρώσει εννοείται περισσότερο φόρο. Ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν δαπάνες οι οποίες δεν αφορούν το συγκεκριμένο φορολογούμενο, για παράδειγμα, πολλές φορές βλέπουμε παιδιά να πληρώνουν για λογαριασμό των γονιών του λογαριασμούς ΔΕΚΟ ή κάποιου άλλου λογαριασμού ή να κάνουν διάφορες δαπάνες. Εκεί σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποτυπώσουμε τον πραγματικό αριθμό δαπανών που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο που κάνει τη φορολογική δήλωση και όχι το σύνολο των δαπανών οι οποίες αποτυπώνονται από την τράπεζα. Σωστή αποτύπωση όλων των εισοδημάτων της χρονιάς. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ο ΕΦΚΑ την προηγούμενη Παρασκευή ανήρτησε τα επιδόματα για τους συνταξιούχους που έλαβαν οι συνταξιούχοι το 2023 και έτσι λοιπόν δεν μπορούσαν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι συνταξιούχοι ή αν τις έχουν υποβάλει ήδη είναι λανθασμένες και θα πρέπει σίγουρα να προβούν σε κάποια διορθωτική δήλωση έτσι ώστε μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία στις 26 Ιουλίου να είναι σωστά αποτυπωμένα τα εισοδήματά τους. Επίσης. Δεν το διόρθωσε αυτό ο ΕΦΚΑ? Το διόρθωσε την προηγούμενη Παρασκευή. Πολλοί φορολογούμενοι συνταξιούχοι είχαν κάνει τις φορολογικές τους δηλώσεις. Γιατί είναι κάποιοι που την κάνουν νωρίς και πληρώνουν κιόλας. Σωστά. Και το κακό εδώ σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι δεν ενημερώθηκαν ότι αναρτήθηκαν και αυτά τα ποσά. Δεν το γνώριζαν. Έτσι λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε κάθε χρόνο τι έχουμε πάρει, να ενημερώνουμε το φοροτεχνικό μας ή και αν υποβάλουμε μόνοι μας τη φορολογική δήλωση να το γνωρίζουμε έτσι ώστε να περιμένουμε να φαίνονται όλα τα σωστά στοιχεία από όλους τους φορείς. Σε περίπτωση που δεν φαίνονται σωστά, να επικοινωνούμε και με τους φορείς. Ειδικά αν είναι ιδιωτικοί φορείς, αν είναι εργοδότης μας και έχει ξεχάσει να υποβάλει σωστά, για παράδειγμα, τα εισοδήματά μας, να επικοινωνούμε μαζί του έτσι ώστε να αποτυπώνονται σωστά όλα τα εισοδήματα. Η ΔΥΠΑ είχε και αντίστοιχα προβλήματα με τα επιδόματα μητρότητας, να πούμε. Και αυτό έχει διορθωθεί. Παρ' όλα αυτά, πολλές μητέρες δεν μπορούσαν να κάνουν την φορολογική τους δήλωση σωστά. Κωδική για φορολογούμενους με αναπηρία. Σε περίπτωση που υπάρχει αναπηρία, να πούμε ότι ούτε αυτό είναι προσυμπληρωμένο. Άρα λοιπόν, εάν δεν τικάρουμε τους σωστούς κωδικούς, είναι πολύ πιθανό να κληθούμε να πληρώσουμε περισσότερο φόρο. Μεγάλη προσοχή, αν υπάρχουν αναπηρίες, να τις αποτυπώνουμε σωστά. Ανήλικα τέκνα, εξαρτώμενα μέλη, σε περίπτωση που δεν συμπληρώσουμε τον πίνακα, παράδοξο μένα, αλλά πολλοί το ξεχνούν πολλές φορές, να συμπληρώσουν τα ανήλικα τέκνα τους, δεν μπορεί το σύστημα να δει ότι πρέπει να πάρουμε αφορολόγητο και να αυξήσει και το αφορολόγητο σε περίπτωση που χρειάζεται για μισθούς και συνταξίουχους. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή και εδώ και πέρα από το αφορολόγητο. Μας βάλατε τα σως τώρα εδώ στη φορολογική δήλωση. Σωστά. Είπαμε να τα συμπτύξουμε έτσι και να δούμε τα πιο σημαντικά κομμάτια, ειδικά για ανήλικα τέκνα και εξαρτώμενα μέλη γενικώ. Σε περίπτωση που κάποιο επίδομα βγει το επόμενο διάστημα και δεν είναι αποτυπωμένα σωστά στη φορολογική δήλωση, είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσουν οι φορολογούμενοι να διεκδικήσουν και σωστά τα επιδόματα αυτά. Τώρα το αποτέλεσμα τη φορολογική δήλωση, σε περίπτωση που είναι χρεωστικό και θα κληθούμε να πληρώσουμε περισσότερο φόρο από αυτόν που μας έχουν κρατήσει ήδη, θα πρέπει αυτός να αποπληρωθεί σε 8 δόσεις, είτε σε έως 24 δόσεις μέσω κάποιας ρύθμισης. Και βέβαια, αν πληρώσουμε μέχρι 31 Ιουλίου, ισχύει έκπτωση 3%. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής αυτή η πρόβλεψη που υπάρχει είναι ότι αν πάρει παράταση η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, θα πάρει παράταση και η έκπτωση του 3%. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί πολλές χρονιές δεν έπαιρνε παράταση έκπτωση. Υπήρχε δηλαδή έκπτωση 3%, ενώ η διαδικασία μπορεί να συνεχιζόταν και μέσα στον Αύγουστο. Σε περίπτωση που έχουμε επιστροφή, τότε εάν υπάρχει οφειλή, θα γίνει συμψηφισμός. Να πούμε ότι η διαδικασία του συμψηφισμού μέχρι και σήμερα καθυστερεί λίγο. Παρ' όλα αυτά, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι θα τρέξουν πιο γρήγορα οι συμψηφισμοί. Ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, γίνεται πράγματι άμεση επιστροφή μέσα σε περίπου 10 ημέρες.
μέρες βρίσκονται τα χρήματα στους λογαριασμούς των φορολογουμένων. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Γρήγορα δηλαδή. Γρήγορα. Έτσι, πάρα πολύ. Πολύ, πάρα ωραία. Πολύ ωραία. Κλείσαμε και με αυτό λοιπόν. Ωραία. Να έχετε όμορφη Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ που σας είχαμε σήμερα μαζί μας. Καλημέρα. Εμείς να πάτε καμιά βόλτα. Αν θέλετε να προσέχετε όμως, μπορεί να ρίξει λίγο νεράκι. Λέει. Θα έχει καμιά βροχούλα με 35 βαθμούς βέβαια. Καλά γλυκύτατη είναι, αλλά δεν θα λιώσουν. Ομπρέλα να έχουν. Ναι. Χαρά θα είναι.